Το επόμενο κομμάτι λοιπόν είναι το SEO, το Search Engine Optimization. Το Search Engine Optimization δεν εξυπηρετεί μόνο σκοπό το να ανέβουμε θέση στην Google. Εξυπηρετεί τη στρατηγική που ακολουθούμε στην κειμενογραφία, στα κείμενα και γενικότερα στη βελτιστοποίηση του site. Πέρα ότι ένας τεράστιος στόχος εφόσον κάνεις σοβαρό SEO, έχω πει και σε άλλα βίντεο ότι το SEO πλέον στην Ελλάδα είναι μόνο για κατασταλαγμένους παίκτες και σοβαρούς. Δεν μπορείς να ζητάς με 100-150 ευρώ προσελίδα στην Google, ειδικότερα σε ανταγωνιστικές λέξεις κλειδιά. Δεν θα κάτσει κανείς να ασχοληθεί σοβαρά ή αυτά που θα σου κάνει κάποια στιγμή θα τα βρεις μπροστά σου, αν ποτέ την πετύχεις σε αυτά τα δύσκολα keywords. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Το SEO λοιπόν εξυπηρετεί πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ένα από αυτά, και είναι πολύ σημαντικό εδώ να το αναφέρουμε, δεν είναι μόνο η κειμενογραφία. Είναι όλη η τακτική που ακολουθούμε για να βελτιώσουμε τη δομή του site, το οποίο πηγαίνει και με το τεχνικό κομμάτι, για να μπορέσουμε να φέρουμε τον πελάτη μέσα στην εταιρεία, μέσα στο μαγαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί λένε για το site να έχουμε 3-4-5 λέξεις κλειδιά. Από αυτές τις 5 λέξεις κλειδιά στόχευσα αυτές τις 3-4, γιατί είδα ότι τις ψάχνω ή είδαμε από τα tools ότι έχουν ένα καλό volume και από εκεί και πέρα βάρα και να ανέβουμε. Ναι, ανεβαίνεις αδερφέ, αλλά για να μπεις, εφόσον μπεις στην πρώτη σελίδα, αν μπεις, εφόσον μπεις στην πρώτη σελίδα και είσαι πιστευτής στον σωστό επαγγελματία, εκεί που θα μπει ο πελάτης σου, πρέπει να τον ψήσεις να σε πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή, το λέω με απλά λαϊκά λόγια. Αν δεν τον ψήσεις να σε πάρει τηλέφωνο, μην περιμένεις όσο ψηλά και να είσαι να έχεις το πολυπόθητο τηλέφωνο ή παραγγελία. Άρα, και η τακτική του SEO είναι όλο αυτό το κομμάτι. Η βελτιστοποίηση του user experience, κειμενογραφία και όλα αυτά που περιλαμβάνουμε μέσα σε ένα άρθρο, μια σελίδα, για να μπορέσουμε να φτάσουμε να έρθει το πολυπόθητη επικοινωνία.